ερώτηση. Πιστεύεις ότι η εμφάνιση της ομάδας έδειξε πόσο πολύ και το αποτέλεσμα θέλατε αυτή την πρόκληση στο τελικό? Εντάξει, σίγουρα το θέλαμε πάρα πολύ, το δείξαμε. Το κυνηγήσαμε και το καταφέραμε και είμαστε όλοι πολύ χαρούμενοι γι' αυτό. Το γκολ που πέτυχες, η προσπάθειά σου, κατά την άποψή μου, του καλύτερου του παιχνιδιού, είναι ως ένα βαθμό και μια δικαίωση για σένα. Ξεκινάς ένα παιχνίδι, πετυχαίνεις γκολ, έχεις σκοράρει. Εντάξει, είμαστε όλοι έτοιμοι, παλεύουμε όλοι να βοηθήσουμε όποτε μας δοθεί αυτή η ευκαιρία. Το ίδιο κάνω κι εγώ. Με βοήθησε και ο Θεός σήμερα. Είχα την τύχη να σκοράρω νωρίς. Τίποτα, είμαστε όλοι χαρούμενοι, το θέλουμε πάρα πολύ. Μετράει αυτό, τώρα το αφήνουμε από αύριο κιόλας, γιατί έρχεται πολύ σημαντικό μάτσο. Με όλη αυτή τη χρονιά που έχετε περάσει, τι σημαίνει αυτή η πρόκληση, να πάρει ανθρώπους, είναι κάτι πολύ περισσότερο από εσάς? Είναι μεγάλο πράγμα, γιατί κι εγώ προσωπικά πρώτη φορά θα πάω σε τελικό. Είναι μεγάλο πράγμα, το θέλουμε, όπως είπα και πριν, πάρα πολύ. Και ελπίζω να το κατακτήσουμε, γιατί αυτός είναι ο μεγαλύτερος στόχος. Εντάξει, έχουμε ακόμα μια εβδομάδα, έχουμε ακόμα να αναλύσουμε το παιχνίδι αυτό. Πιστεύω ότι νούμερο ένα πάθος, νούμερο δύο καρδιά και τα άλλα όλα θα τα αναλύσουμε, όπως είπα και πριν, από αύριο. Σήμερα τι ήταν αυτό που σας οδήγησε στην ανατροπή, τι χρειάστηκε να υποβάλλετε το κατέληξη? Χρειάστηκε να το πιστεύουμε. Χρειάστηκε να παλέψουμε γι' αυτό. Και τρίτο, να ακούσουμε να ακολουθήσουμε το πλάνο το οποίο σχεδιάζαμε όλο αυτό τον καιρό για αυτό το μάτς. Πιστεύω ότι τα κάναμε και τα τρία και γι' αυτό πέρασαμε. Να πούμε να βάλουμε ένα γρήγορο γκολ, να πούμε να βάλουμε ένα δεύτερο γρήγορο γκολ και ένα τρίτο γρήγορο γκολ για να περάσουμε.